Είναι μόλι 12 ετών. Η μητέρα του από τη Λετωνία και ο σύντροφό τη από το Ιράν αποφάσισαν να ταξιδέψουν για διακοπέ στην Τεχεράνη μαζί με το τριών μήνων παιδί του. Έφυγαν στι 26 Μαρτίου, εγκαταλείποντα το 12χρονο αγόρι μόνο. Οι εικόνε από την αποθήκη σε γειτονιά στη Λεμεσό, που είχε διαμορφωθεί πρόχειρα σε σπίτι για την οικογένεια, αποκαλύπτουν τι άθλιε συνθήκε υπό τι οποίε ζούσε μόνο ο μικρό εδώ και 8 ημέρε. Πεταμένα άχρηστα αντικείμενα εντό αλλά και εκτό, και ούτε τα στοιχειώδη για την επιβίωση και την ασφάλεια του μικρού. Σύμφωνα με τι πληροφορίε, ο 12χρονο αρνήθηκε να ταξιδέψει με τη μητέρα του, η οποία και τον εγκατέλειψε τελικά μόνο του. Ένα τηλεφώνημα από άγνωστο προ τι υπηρεσίε κοινωνική ευημερία αποκάλυψαν το γεγονό, και ο μικρό σήμερα τη χάνει τη φροντίδα και προστασία που αρμόζει σε ένα γόρι 12 ετών. Μέλη τη αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού έσπευσαν χθε το βράδυ στην αποθήκη και επιβεβαίωσαν τι πληροφορίε. Από την πρώτη στιγμή, έχουμε προχωρήσει στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψη της μητέρας και του πατριού, καθότι διαπράττονται συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα. Όλες αυτές τις ημέρες ο 12χρονος έβρισκε φαγητό από φιλικό πρόσωπο της οικογένειας, το οποίο είχε ενημερωθεί από τη μητέρα και επισκεπτόταν το αγόρι για να του αφήσει τρόφιμα και να φύγει. Από χθε το βράδυ την προστασία του παιδιού ανέλαβε το γραφείο ευημερία με την διευθύντρια της υπηρεσίας του Λακούλουμου να δηλώνει στην εκπομπή του Αντένα Μέρα Μεσημέρι και στον Μηλωρίδη, ότι προς το παρόν ο μικρός παρουσιάζει σημάδια και αγωνίας και χρόνος είναι αυτό που θα βοηθήσει τι αρμόδιε υπηρεσίες αλλά και το παιδί για να βγουν στο φω και άλλε λεπτομέρειε για τον τρόπο διαβίωση του. Εμεί θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε όσο πιο πολλέ πληροφορίε μπορούμε, έτσι που να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το παιδί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί αυτή τη ηλικία, όταν περάσει μέσα από μια τέτοια διαδικασία, Πρώτα πρώτα είναι τουλάχιστον συγχυσμένο θα μπορούσε να μπει κάποιο. Ε, έχει μια τεράστια αναγωνία για το τι συμβαίνει ε, και οπωσδήποτε ε, δεν μπορώ να πω ότι του ε, ε, τούτη τη στιγμή μπορούμε να εξάξουμε ένα ασφαλή συμπεράσματα. Η μητέρα και ο πατριός αναμένεται να φτάσουν απόψε στην Κύπρο και θα συλληφθούν καθώς εναντίον τους διερευνάται κατηγορία εγκατάληψης παιδιού κάτω των 16 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άθλες συνθήκες διαβίωσης αλλά και το γεγονό ότι έμεινε μόνο στο σπίτι δεν στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν το 12χρονο να πηγαίνει καθημερινά στο σχολείο του και να φροντίζει μόνο του τον εαυτό του.